αισθάνομαι σε οντότητα η Άγια Αδελφή, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι του στρατού, κύριε Φιντάς Αστυνομίας, Προσβεστικής, αγαπητοί μου αδελφοί, βαθία συγκίνηση, διότι ο Άγιος Θεός και οι ευθείες του Πολιούχου μας, Αγίου Αντωνίου, μας αξίωσαν να εορτάσουμε την γιορτή του κοντά στα συνήθη μας τυπικά, όπως κάθε χρόνο το γιορτάζαμε, παρά το γεγονός ότι πέρσι, λόγω της πανδημίας, δεν τον εορτάσαμε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά σήμερα και ο λαός, αλλά και ο καιρός, είναι όλοι μαζί μας, είναι κοντά στον Άγιό μας. Αξιωθήκαμε να τον λιταρεύσουμε έστω και σε ένα μέρος της πόλεώς μας, ούτως ώστε όλη η πόλη θα αγιαστεί από την παρουσία του και από τα χαριτόμητα λειψανά του. Αισθάνομαι βαθύτατα ευγνώμονες κινημένος προς Αγίους Αδελφούς, τον Άγιο Λαγκαδά, κύριο Πλάτωνα, και τον Άγιο Κυρκυσίου, κύριο Βαρθολομαίο, οι οποίοι για πρώτη φορά μετέχουν σε αυτή τη λαμπρά πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου, τη γιορτή του προστάτου μας, και ήρθαν και έγινε νέοι αρχιερείς και έχουν πολλές υποχρεώσεις, εν τούτης μετήχαν, χωροστάτησαν, μας ομίλησαν και τους είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ τις αρχές, τις εξουσίες, τον Υπουργό, τον Βουλευτά, τον Δήμαρχό μας, τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, του στρατού. Ευχαριστώ τους Αγίους Ιεροψάλτες, οι οποίοι και εκείνοι λάμπρυναν με τις ωραίες αρμοδίες τους. Ευχαριστώ τις αδελφές των Σοχόβεν, τον Λίκιο Ελληνίδων και όλους εσάς αδελφοί μου που ήρθατε από χθες και το βράδυ στην Αρτεμνία, αλλά και σήμερα για να αποκτήσουμε φόρο τιμής σε αυτόν ο οποίος όχι είναι τέκνο μόνο της πόλεως μας, αλλά το προστατεύει. Τι προστατεύει, ούτως ώστε όλα αυτά τα χρόνια νόσου νιώθουμε έντονη την παρουσία και την προστασία του. Θέλω να ευχαριστήσω και τους Αγίους Αδελφούς των Σεβασμιτών Πανοσιολογιώτα του Πατέρα Σεβαστιανό και τη Συνοδεία του Πατέρα Σεραφείμ που ήρθαν, έκαναν τον κόπο να έρθουν από τη Ρουμανία, από την Ιερά Μονή του Παντοκράτου του Σωτήρου, να συμμετέχουν μαζί μας σε αυτή την λαμπρά πανήγυρη. Έχουμε επί πολλά ευλογημένα ο Άγιος Αντώνης να βοηθήσει, όπως τόσες φορές βοήθησε την πόλη του, αλλά και τη Μακεδονία μας και την πατρίδα μας, να απαλλαγούμε από αυτόν τον ιό που είναι ένας πολύ μεγάλος πειρασμός, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Όσο μας πολεμάει, τόσο και εμείς θα το πολεμούμε με τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε να ζήσουμε τις στιγμές που ζήσαμε πρώτου πειρασμού του. Έχουμε και πάλι χρόνια πολλά, ευλογημένα και εγγυηνά. Η χάρη του Αγίου